με θέματα που έχουν να κάνουν με την νεολαία. Αυτό στάθηκε η αφορμή για το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, το Healthy Town, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, του High Risk Areas, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από την SystemEG και το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού, το Εξάγωνο του Δήμου Κομοτηνής, με την υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται στην πόλη μας και θα βρίσκονται μέχρι τέλη Αυγούστου 60 νέοι από την Ουκρανία, από την Μολδαβία, από την Τινησία, από το Βέλγιο και από την Ελλάδα. Είναι σημαντικό ότι αυτό το πρόγραμμα έχει να κάνει με το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι ευπαθείς ομάδες μέσα από έναν υγιεινό τρόπο ζωής, για την ευεξία και τη σωματική και την ψυχική, κυρίως των νέων. Και οι συνεργασίες που έχουμε και έχουν ξεκινήσει είναι με σημαντικούς φορείς και συλλόγους της πόλης μας, όπως είναι ο Περπατώ, είναι η Αρμένικη Κοινότητα Κομοτηνής, είναι ο Σύλλογος Ατόμων Νοητικής Στέρησης Αξίζω, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και ειδικότερα η Επιτροπή Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος. Είναι η ΔΑΔΑ, το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η Grow2Be, η Ροδόπη Runners. Και με όλους αυτούς τους φορείς, το πρόγραμμα, έτσι λίγο θα σας το πει ο Αργύρης, ο πρόεδρος της SystemEG, με όλους αυτούς λοιπόν τους φορείς έχει ξεκινήσει μια πολύ ουσιαστική συνεργασία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση και μεταξύ των νέων μεταξύ τους, και των εθελοντών και των εθελοντών από την πόλη μας, και μια αλληλεπίδραση των εθελοντών με τις οργανώσεις και τους φορείς, και όπως στη συνέχεια μέσα από τα events που θα γίνονται θα υπάρχει και μια ευρύτερη αλληλεπίδραση όλων μεταξύ μας, και των νέων αλλά και των οργανώσεων. Να πούμε επίσης ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα, και γι' αυτό θέλαμε να... ο Δήμαρχος γι' αυτό αυτό θα ανακοίνωνε, θα δημιουργηθεί, βρίσκεται, ήδη είμαστε σε φάση δημιουργίας του πρώτου ψηφιακού κέντρου νεολαίας, το Digital Youth Center, όπου μέσα από την αξιοποίηση των εργαλείων της τεχνολογίας, όπως είναι οι 3D printers και τα VR glasses, αυτό που θέλουμε είναι, επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε πλέον στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ψηφιακή, στην digital εποχή, οι νέοι ζουν ψηφιακά. Άρα αυτό που θεωρήσαμε και σε συνεργασία με την SystemEG, με το Εξάγωνο αλλά και με την υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κέντρο, ώστε με την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων, καταρχάς να ενισχυθούν και να ενδυναμωθούν οι νέοι μέσα από την εκπαίδευσή τους πάνω σε ψηφιακές δεξιότητες. Άρα ένας βασικός σκοπός είναι η απόκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων. Ένας άλλος βασικός στόχος είναι να αξιοποιηθούν αυτά τα εργαλεία και να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση των νέων για διάφορα θέματα, όπως είναι το περιβάλλον, όπως είναι η ρομποτική, θέματα που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τον πολιτισμό, με την ιστορία, και να μπορέσουν να τα ενσωματώσουμε αυτά στην εκπαίδευσή τους. Ήδη
θα ξεκινήσουμε συνεργασία με το National Geographic, με την NASA, ώστε μέσα από το λογισμικό το οποίο θα πάρουμε, θα μπορέσουν να γίνονται εικονικές επισκέψεις σε μουσεία, θα μπορέσουμε να κάνουμε συνεργασία με πλατφόρμες, όπως κοιτάγαμε την πλατφόρμα Moon Camp Challenge, όπου αυτό έχει να κάνει με την με τη σελήνη, για να θα μπορέσουν να δημιουργήσουν αντικείμενα, όπως είναι μια σεληνιακή βάση, μια διαστημική στολή, ένα πύραυλο, ώστε μέσα, αξιοποιώντας λοιπόν αυτά τα εργαλεία, να μπορέσουν, όπως είπαμε, να τα ενσωματώσουν αυτά στην εκπαίδευσή τους. Με τα VR glasses θα γίνεται η εκπαίδευση, όπως είπαμε, στα περιηγήσεις, στα μουσεία. Μπορούν να γίνονται εικονικές, να δημιουργούνται εικονικά chat για να επικοινωνούν εμενός και από άλλες χώρες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας και το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού. Θεωρούμε ότι κάνει ένα βήμα παραπάνω, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των νέων και στον εξυγχρονισμό. Είναι σημαντικό ότι όλες αυτές τις δράσεις και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, όλα αυτά τα προγράμματα τα υποστηρίζει ο Δήμος και είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης να πω εγώ, τελειώνοντας αυτό τώρα λίγο για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας, που εγώ θέλω να σταθώ στο πώς στήριξε όλη η τοπική κοινωνία την αίτηση του Δήμου για την υποψηφιότητά του για Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Απλώς αυτό, εντάξει, έχει ενημερωθεί γενικά η τοπική κοινωνία για αυτή την αίτηση που υπέβαλε ο Δήμος, αλλά το ότι 48 φορείς στήριξαν έχουμε 48 συμπράξεις οι οποίοι δηλώνουν την στήριξή τους όσον αφορά το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί αν τελικά η Κομωτινή καταστεί η πρώτη Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει ότι σε τέτοιες πρωτοβουλίες υπάρχει μία σύμπραξη και μία στήριξη από πολλούς φορείς και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Σχολιάσαμε πρόεδρος της οργάνωσης νέων System NG. Θα σας παρουσιάσω λιγάκι τις δράσεις του προγράμματος Healthy Town. Πριν από αυτό θα ήθελα να πω ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σε όλες τις δράσεις τις οποίες κάνουμε τη στήριξη του Δήμου Κομωτινής και κυρίως του Κέντρου Νέων και Εθελοντισμού Εξάγωνο, γιατί όλες αυτές τις δράσεις γίνονται σε συνεργασία. Το πρόγραμμα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα το οποίο έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και είναι αποτέλεσμα μιας πορείας δεκαετίας εδώ στην Κομωτινή, που τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω τουλάχιστον 5-6.000 νέοι από το εξωτερικό έχουν έρθει στην πόλη μας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα είναι 200, από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, 200 άτομα από το εξωτερικό τα οποία έρχονται στην Κομωτινή ως εθελοντές είτε για να συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα κινητικότητας. Και αυτό φυσικά είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας, η οποία κορυφώθηκε με αυτό το πρόγραμμα, γιατί όπως είπε και η Λουίζα, είναι τόσοι πολλοί φορείς οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή τη δράση, που πραγματικά χωρίς αυτή την υποστήριξη δεν νομίζω πως θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Όσον αφορά το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε 1η Ιουλίου, ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου, φιλοξενεί 60 άτομα από το εξωτερικό. Θα επαναλάβω τις χώρες, την Ισία, Ουκρανία. Εδώ θα σταθώ λιγάκι, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάθε φορά φέρνουμε νέους οι οποίοι έρχονται κατευθείαν από την εμπόλεμη ζώνη. Δηλαδή και η κοπέλα που θα μιλήσει αργότερα και τα παιδιά τα οποία είναι εδώ από την Ουκρανία έχουν έρθει από την εμπόλεμη ζώνη και υποστηρίζονται όχι μόνο μαθησιακά αλλά σε πολλά και παράλληλα επίπεδα. Την Ισία, όπως είπα, Μολδαβία, Βέλγιο και Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες εθελοντές από την Κομωτινή, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Δεν αναπτύσσουν απλά φιλίες μέσα στο εξωτερικό, αλλά και νέες δεξιότητες
όπως θα δείτε παρακάτω. Ο στόχος του προγράμματος Healthy Town, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του European Solidarity Core, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης High Risk Areas, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στόχος είναι η υποστήριξη ενός ενεργού τρόπου ζωής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής στο γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως σε ευάλωτες ομάδες, οι οποίες κατά τη διάρκεια του COVID είχαν μια μεγαλύτερη δυσκολία να υποστηρίξουν ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Έτσι έγινε και η επιλογή των εταίρων. Έχουμε χωρίσει τους εθελοντές σε 5 ομάδες, οι οποίες υποστηρίζουν διαφορετικές δράσεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, και Τρίτη, Πέμπτη έχουμε τις κοινές δράσεις με όλη την ομάδα σε διαφορετικές δραστηριότητες. Η πρώτη ομάδα πηγαίνει στον Περπατό, που υποστηρίζουν δύο διαφορετικά εργαστήρια. Το πρώτο είναι στο χώρο του Περπατό, έχει δημιουργηθεί ένας κήπος, ο οποίος είναι προσβάσιμος σε άτομα με αμαξίδι, οπότε οι δικοί μας εθελοντές εκεί πέρα φτιάχνουν τους χώρους αυτούς και στη συνέχεια κάνουν κηπορική μαζί με μέλη του Περπατό. Η δεύτερη ομάδα στο Περπατό πηγαίνει στην παραλία, όπου κάνουν μαθήματα κανόε, καγιάκ και extreme sports. Η δεύτερη ομάδα υποστηρίζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με την οργάνωση Αξίζω. Οι εθελοντές είπαν την προηγούμενη εβδομάδα μια εκπαίδευση για το πώς μπορούν να υποστηρίξουν άτομα τα οποία έχουν διανοητική υστέρηση. Πηγαίνουν στην παραλία και κάνουν διάφορες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, κολύμβηση, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τους νέους. Η τρίτη ομάδα είναι η ομάδα η οποία εντός αγωγικών εργάζεται στο Κέντρο Νέων και Θελοντισμού Εξάγωνο, που μαζί με την System NG κάνουμε αυτά τα προγράμματα για τα οποία μίλησε η Λουίζα, είναι VR Glasses και 3D Printers. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο και σίγουρα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο το οποίο να υποστηρίζεται από το Δήμο. Η λογική του εργαστηρίου αυτού είναι αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή λαμβάνουν εκπαίδευση. Είναι και Έλληνες εκεί οι οποίοι είναι youth workers στο Εξάγωνο και στη System NG. 23 Ιουλίου θα έρθει ένας εκπαιδευτής ειδικός πάνω σε νέες τεχνολογίες από τη Λιθουανία και θα συνεχίσει την εκπαίδευσή τους, έτσι ώστε από τον Αύγουστο να είναι έτοιμοι να προσφέρουν τα εργαστήρια αυτά στους νέους της Κομωτινής. Μερικά εργαστήρια τα ανέφερε η Λουίζα προηγουμένως. Πολλά θα αποκύψουν στην πορεία γιατί βασική αρχή όλων των προγραμμάτων είναι οι νέοι οι ίδιοι να αποφασίζουν τι θέλουν να μάθουν. Οπότε μέσα από αυτή τη λογική θα προκύψουν και τα επόμενα εργαστήρια πάνω στις νέες τεχνολογίες. Η τέταρτη ομάδα είναι η ομάδα το Media. Οι δύο εθελοντές που θα μιλήσουν αργότερα είναι μέλη της ομάδας αυτής, η οποία κάνει τις εργασίες της στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ουσιαστικά είναι η ομάδα η οποία αργότερα θα σας στείλουμε και πολλές φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία ελπίζω να δημοσιεύσετε. Είναι η ομάδα η οποία πηγαίνει συνέχεια και παρακολουθεί τις δράσεις όλων των ομάδων που σας ανέφερα, έτσι ώστε να έχουμε κι εμείς ένα καλό visibility προς τα έξω. Και η πέμπτη ομάδα είναι σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νέων Κομωτινής, την ομάδα Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Επιτροπή. Επιτροπή Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Αστικού και Φυσικού Περιβάλλοντος. Ναι. Πρασίνου, εγώ τη λέω λίγο πιο γενικά. Η οποία έχει ξεκινήσει, όπως γνωρίζετε, από πέρυσι η δημιουργία ενός πάρκου τσέπης εδώ στη Κομωτινή. Ολοκληρώνεται κατά πάσα πιθανότητα τέλη Αυγούστου. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε αυτή τη δράση, γιατί είναι κάτι καλό και για την πόλη της Κομωτινής, αλλά και για όλους τους νέους της πόλης μας. Η ομάδα αυτή έχει ξεκινήσει, κάνει έτσι μια ελαφρά ανάπλαση στα μέρη του πάρκου. Αργότερα θα τοποθετηθούν τα μπακάκια, τα τραπέζια και ευελπιστούμε προς τα τέλη του Αυγούστου το πάρκο θα είναι έτοιμο, οπότε θα μπορούν να κάνουν κάποια προωθητικά events, έτσι ώστε και η γειτονιά στο σταθμό, αλλά και οι υπόλοιποι κάτοικοι της Κομωτινής να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα πάρκο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις ανάγκες τους
αναψυχή, βόλτες και διάφορα άλλα. Μετά υπάρχουν και δραστηριότητες κάθε Τρίτη Πέμπτη που γίνονται με όλη την ομάδα. Κάθε Τρίτη είμαστε στην Αρμένικη κοινότητα, όπου μέσα από διαγενειακές δραστηριότητες ουσιαστικά τα παιδιά μαγειρεύουν μαζί με τα μέλη της Αρμένικης κοινότητας. Ήδη έχουν πάει εκεί 2 φορές. Αύριο θα είναι η τρίτη φορά. Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας θα δημιουργηθεί ένα μενού συνταγών, το οποίο θα έχει να κάνει με συνταγές από την Αρμενία, αλλά θα είναι πλουτισμένο και με τραγούδια, πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αρμένικης κοινότητας. Νομίζω ο τίτλος θα αποφασιστεί από τα παιδιά μαζί με την κοινότητα. Νομίζω θα είναι μάλλον 11 συν 1 μενού από την Αρμενία. Οπότε είναι κάτι το οποίο υλοποιείται κάθε Τρίτη και νομίζω θα έχει καλά αποτελέσματα. Κάθε Πέμπτη η δραστηριότητα αλλάζει, εξαρτάται και από το καιρό. Γιατί είναι εξωτερικού χώρου δραστηριότητες. Τα παιδιά μαζί με τους Ροδόπι Runners πηγαίνουν στην Ιμφέα, κάνουν διάνοιξη μονοπατιών και σηματοδότηση στα μονοπάτια που δεν υπάρχει σηματοδότηση. Σε συνεργασία με την Grow to Be στους λαχανόκηπους, εργαστήρια upcycling και recycling, ανακύκλωσης δηλαδή, και δημιουργίας νέων αντικειμένων από αντικείμενα τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε. Συν αυτά, υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται κυρίως στη δική μας την ομάδα, δηλαδή η λογική του προγράμματος δεν είναι απλά να προωθήσουμε έναν υγιεινό και έναν ενεργό τρόπο ζωής στους νέους της Κομωτινής, αλλά και στα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας από το εξωτερικό. Οπότε 2 φορές την εβδομάδα κάνουμε γιόγκα στο σπαθί, το οποίο είναι ανοιχτό, μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει, και κάθε Παρασκευή κάνουμε χορούς Latin και πάρα πολλά άλλα event τα οποία τα ανακοινώνουμε και στα social media και με δελτία τύπου. Για το πρόγραμμα αυτό νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά να αναφέρω με την ευκαιρία ότι κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, όπως σας είπα, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε υλοποιείται άλλο ένα πρόγραμμα σε συνεργασία, υλοποιείται το πρόγραμμα του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας σε συνεργασία με το Εξάγωνο και το Δήμο Κομωτινής, το οποίο έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Τα παιδιά είναι 30 νέα το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ για να λάβουν μέρος σε αυτό το σεμινάριο. Και 23 Ιουλίου με 30 Ιουλίου έχουμε μια επίσκεψη εργασίας από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Λιθουανίας, από youth workers της Φιλανδίας, της Γερμανίας και του Βελγίου, οι οποίοι θα επισκεφθούν πάρα πολλούς χώρους στην Κομωτινή, έτσι ώστε να δουν τι κάνει η πόλη μας για την υποστήριξη και επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων νεολαίας σε τοπικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι καλές πρακτικές αυτές, οι οποίες έρχονται από την Κομωτινή και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και αυτός είναι ο λόγος που επιλέχθηκε να γίνει η συνάντηση εργασίας στην Κομωτινή. Νομίζω τα είπα όλα, ελπίζω να μην σας... Να πούμε και για... θέλω να πω και για μια πλατφόρμα που σχεδιάζουμε. Έχει ολοκληρωθεί... Όχι, για το... Ναι, ναι. Α, ναι. Λοιπόν, σχεδιάζουμε πάλι με τη SystemG και με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Έχει ολοκληρωθεί δηλαδή ο σχεδιασμός. Τώρα είναι στη φάση να αρχίσει να υλοποιείται. Μία πλατφόρμα που ονομάζεται «Καθαρίζω, ποτίζω, φροντίζω», ώστε οι φορείς που εθελοντικά αναλαμβάνουν τέτοιες δράσεις, γιατί ξέρουμε φορείς που καθαρίζουν ή ομάδες, ή άτυπες ομάδες ή σύλλογοι, άλλοι ποτίζουν, άλλοι εξοραίζουν. Αυτή λοιπόν, για να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη και για να γνωρίζει ο καθένας τι έχει γίνει, μέσα σε αυτή την πλατφόρμα θα μπαίνει όποιος ενδιαφέρεται και θα τικάρει όταν έχει πραγματοποιήσει κάποιες από αυτές τις δράσεις, ώστε η άλλη ομάδα, ο άλλος σύλλογος, να ξέρει ότι εάν για παράδειγμα θέλει να πάει να κάνει μια καθαριότητα στην Ιφέα, ξέρω εγώ από την πρώτη ως την τρίτη βρύση, να ξέρει ότι αυτή η καθαριότητα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, άρα να μην υπάρχουν αλληλοκαλύψεις και να γνωρίζουμε τι έχει γίνει σε αυτά τα πεδία, ώστε περιοχές, ιδίως εμείς αυτό το σκεφτήκαμε και για το πότισμα, που ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει ανάγκη σε κάποια σημεία της πόλης που έχουν γίνει, ήταν αδοσώσεις, γίνανε δεντροφυτεύσεις,
να υπάρχει αυτή η συνδρομή. Και επίσης θα ξεκινήσει ένα open gym, ένα ανοιχτό γυμναστήριο με όργανα γυμναστικής, που και αυτό δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην πόλη μας. Πάλι και αυτό στο μέχρι τέλειο Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το ανοιχτό γυμναστήριο. Αυτά. I'm very glad to be here because it's a good opportunity to improve my skills, to communicate, to meet new people over the world. So, γεια σας, το όνομά μου είναι Αζίς, είμαι 21 ετών, είμαι από την Τινησία. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, γιατί μπορώ να επικοινωνώ καλύτερα με νέους ανθρώπους, να αποκτήσω νέες δεξιότητες. I recommend everyone to join this kind of projects because it's a good opportunity and good experience to meet new people and it's a good. Συστήνω σε όλους τους νέους συμμετέχοντες σε αντίστοιχα προγράμματα γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία να κάνεις νέους φίλους, να γνωρίζεις νέους ανθρώπους, αλλά και να αναπτύξεις ικανότητες και γνώσεις πάνω σε.